Είχατε σχολεία στο να μετακινήσετε τα μέσα, είχατε σχολεία στο να βρείτε ταξί.
σαν ερώτητα τελικά. Άρα, ουσιαστικά, τα πιο επίσημα στοιχεία που έχουν οριστικοποιηθεί για το πρώτο εξάμεινο του 2012 έδειξαν ότι συνολικά είχαμε πτώση μείον 9% στη διεθνή τουριστική αφήξη. Δεν είναι μικρό νούμερο, όταν το εκφράσουμε γενικά σε όρου ευρώ. Γιατί, κυρίω λόγω τη πολιτική οικονομική ανασφάλεια που επικρατεί από το 2008 και μετά, το παράδειγμα τη συγκεκριμένα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι το εξωτερικό περιβάλλον δεν είναι μόνο μέσα στην χώρα μα, οι τουρίστε έρχονται από αλλού. Άρα υπήρχε μια μείωση του διαθέσιμου εισοδήματο στο παγκόσμιο επίπεδο. Οι άνθρωποι, με απλά λόγια, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο έχουν λιγότερα διαθέσιμα λεφτά. Ο τουρισμό είναι είδο πολυτελεία. Είναι το πρώτο που θα κόψει κανένα όταν προσπαθεί να μειώσει τα δαπάνω του. Γι' αυτό το λόγο και επειδή η κρίση είναι πιο έντονη στην Ευρώπη σε σχέση με την προ το παρόν, είχαμε μείωση μείον 7,9% σε αφήξη Ευρωπαίων τουριστών, οι οποίοι όμω προσέξτε, οι Ευρωπαίοι τουρίστε εκπροσωπεύουν το 80% αυτών των 16 εκατομμυρίων που συζητάμε. Άρα η Ελλάδα κυρίως δέχεται Ευρωπαίους. Αλλάζει λίγο το σκηνικό τώρα, λίγο με τη Ρωσία που μπαίνει σιγά σιγά. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Παρά το ότι οι Αμερικανοί τουρίστες μπορεί να εκπροσωπεύουν ένα 10-15% κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ήταν μια καλή αγορά. Γιατί, όταν εξετάζουμε ένα τουρίστα για το αν είναι καλός εισαγωγικά έτσι ή όχι, επικερδίζει δηλαδή με λίγα λόγια στην χώρα, δεν κοιτάμε μόνο την ποσότητα, αλλά και την ποιότητα. Τι είναι η ποιότητα στον τουρισμό? Η ποσότητα είναι νούμερα. 16 εκατομμύρια άνθρωποι ήρθαν. Πώς είναι, πώς γίνεται